Από το πρωί τη Παρασκευή, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να παραλάβουν του άκου με τα ψηφοδέλτια αλλά και τα τάμπλετ για την ημέρα των εκλογών από τον Δήμο Λαμιαίων. 206 υπάλληλοι του Δήμου εργάζονται για να είναι όλα έτοιμα για την εκλογική διαδικασία. Ενώ η δημοτική αστυνομία αλλά και η τεχνική του Δήμου θα βρίσκονται επί ποδό στην Κυριακή για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Ήδη με ευθύνη τη Περιφερειακή Ενότητα έχουν παραδοθεί σε όλου του Δήμου, έτσι και στο Δήμο Λαμιαίων η σάκη με το εκλογικό υλικό και η νέα καινοτομία που είναι τα tablets με το ειδικό λογισμικό για την γρήγορη αποστολή των αποτελεσμάτων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Δήμος μας κινείται σε πυρετόδεις ρυθμούς ένα δυναμικό 206 υπαλλήλων εμπλέκεται στην εκλογική διαδικασία, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την όλη προετοιμασία, αλλά και για την παρουσία όλες αυτές τις ημέρες και κατά τη διαδικασία των εκλογών. Και βέβαια να τονίσουμε ότι χρέωση και αποστολή μας είναι να διευκολύνουμε την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος το οποίο είναι ένα δικαίωμα και μια υποχρέωση παράλληλα για κάθε πολίτη δεδομένου ότι προβλέπεται ως υποχρεωτική η ψηφοφορία από την συνταγματική και από την εκλογική νομοθεσία. Ήδη στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε προσέρχονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι παραλαμβάνουν τον εκλογικό σάκο και τους παρέχουν όλες τις δυνατές διευκολύνσεις προκειμένου στη συνέχεια να κατευθυνθούν στα εκλογικά τμήματα και να προετοιμάσουν τους χώρους της, ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Στο Δήμο Λαμιαίων λειτουργούν 138 εκλογικά τμήματα, συν ένα εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, το οποίο θα βρίσκεται στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Οδό Υψηλάντου. Υπενθυμίζουμε ότι η ψηφοφορία διεξάγεται την Κυριακή από ώρα 7 το πρωί, έως ώρα 7 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά τις λοιπές διευκολύνσεις που παρέχει ο Δήμος μας και τη μεγάλη προετοιμασία την οποία έχει κάνει, αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν συνεργεία τεχνικών, τα οποία ήδη τις προηγούμενες ημέρες έχουν επισκεφτεί τα εκλογικά κέντρα προκειμένου να διαπιστώσουν ότι όλα μπορούν να κινηθούν ομαλά, αλλά και τις επόμενες ημέρες και κατά την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας συνεργεία τεχνικών με αυτοκίνητα και με τη συνδρομή και της Δημοτικής Αστυνομίας όπου χρειαστεί θα παρέχουν όλες τις δυνατές διευκολύνσεις ή θα επεμβαίνουν όπου χρειάζεται κάποια βλάβη ή κάποια ανάγκη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, υπάρχει συγκεκριμένη μέρημνα για του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα χωρί δυσκολία. Είναι χρήσιμο να πούμε ότι για πρώτη φορά παρέχεται μια επιπλέον διευκόλυνση στα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Συγκεκριμένα στα εκλογικά κέντρα, έχει διαμορφωθεί ειδικό χώρο ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος είτε με ράμπε είτε με άλλες διευκολύνσεις, προκειμένου τα άτομα με ειδικέ ανάγκες να μην χρειάζεται να ανέβουν ή να προσεγγίσουν κάποιον όροφο ή κάποιο άλλο δύσκολο σημείο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι υπάλληλοι του Δήμου μας θα βρίσκονται στα εκλογικά κέντρα προκειμένου να κατευθύνουν τα άτομα με ειδικέ ανάγκες προς τους ειδικούς αυτούς χώρους και να ειδοποιούν παράλληλα και τον δικαστικό αντιπρόσωπο του δικού του εκλογικού τμήματο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να και να συνδράμει το άτομο ειδικέ ανάγκε προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα. Άλλε διευκολύνσεις οι οποίε παρέχουμε είναι σε ό,τι αφορά του παρελθέντε εκλογή, που είναι κάτι σύνηθε στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή ένα εκλογέα, ο οποίο δεν ε, ανεβρίσκεται το όνομά του στον εκλογικό κατάλογο, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Δήμο μα και στα ΚΕΠ, τα οποία θα λειτουργούν. Ε, το Σάββατο από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ και βέβαια την Κυριακή καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, από 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα, να απευθυνθεί λοιπόν στο Δήμο Ίστα και προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου μας για να το προσκομίσει στο δικαστικό αντιπρόσωπο και να, να μπορεί να, να ψηφίσει. Ε, ταυτόχρονα και τα αστυνομικά ε, τμήματα είναι ανοιχτά τις ίδιες ώρες προκειμένου να διευκολύνουν μαζί με τα δημοτολόγια και τα ληξιαρχεία μας ε, να διευκολύνουν όσους χρειάζονται οποιαδήποτε συνδρομή που έχει να κάνει με ε, πιστοποιητικά, με ταυτότητες, με διαβατήρια και μιας και μιλάμε γι' αυτό να αναφέρουμε ότι Μπορεί κανεί να ψηφίσει είτε με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε με το δίπλωμα οδήγηση, είτε με πιστοποιητικό ασφαλιστικού φορέα και με μια νέα καινοτοπία που είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω του gov.gr από ηλεκτρονική συσκευή. Καλούμε όλους τους δημότες, όλους τους πολίτες να επιδείξουν την δέουσα υπομονή, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες κενοτομίες. Είναι όμως βέβαιο, διαβλέπουμε όλοι, ότι αυτές οι καινοτομίε είναι προς διευκόλυνση του πολίτη και προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και της ταχύτητας και κατά την εκλογική διαδικασία, αλλά κυρίως και κατά την μετάδοση των αποτελεσμάτων χωρίς βέβαια να καταργείται και ο κλασικός τρόπος μετάδοση μετάδοσης των αποτελεσμάτων μέσω των αγγελιοφόρων, οι οποίοι σε έντυπη μορφή μεταφέρουν τα αποτελέσματα στις περιφερειακές ενότητες και στους, και στους δήμους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εκλογική διαδικασία αλλά και το που ψηφίζουν μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ έχει μπει σε λειτουργία και τηλεφωνικό κέντρο με δύο γραμμέ εξυπηρέτησης για τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.